Και σε αυτό το σημείο θα καλωσορίσω ζωντανά το δικηγόρο του Κώστα Σπυρόπουλου, Αλέξη Στεφανάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Στεφανάκη. Τι κάνετε, κύριε Παναγωπούλου? Ήταν μια καταγγελία η οποία μας σόκαρε, κύριε Στεφανάκη. Ωστόσο, δείχνει τεκμηριωμένη και γίνεται από καταξιωμένους ηθοποιούς που αναφέρουν συγκεκριμένα ότι υπήρξαν θύματα πράξεων γενετήσεου χαρακτήρα. Ο εντολέας σας, ο κύριος Σπυρόπουλος, το αμφισβητεί το γεγονός? Είναι πολύ σαφής η ανακοίνωση που έχουμε κάνει. Την έχουμε διανύμει σε όλο τον τύπο και κατά λέξη περιγράφει την θέση του εντολέα μου. Αυτό το οποίο θέλω να ξεκινήσουμε είναι ακριβώς το σοκ που λέτε, το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον μέσα από το ρεπορτάζ σας. Τα ακριβή λόγια. Εγώ είμαι ποινικολόγος, δικηγόρος. Το ρεπορτάζ πώς ξεκινάει? Με κοινή ανάρτηση στο Instagram δημιουργήθηκε σοκ στον καλλιτεχνικό χώρο. Πάει ο εισαγγελέας, πάνε οι μηνύσεις, πάνε οι καταγγελίες. Γίνεται πλέον μια περίεργη μορφή δίκης. Δικάζουμε αυτή τη στιγμή τον Αλέξη Στεφανάκη, τον Κωνσταντό Σπυρόπουλο, την κυρία Παναγωπούλου. Αφήστε την κυρία Παναγωπούλου ένα λεπτό. Δεν θα μπορούσε να είναι στα δικαστήρια. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εκεί λοιπόν βάζουμε, θέλω να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάει τις γυναίκες, αγαπάει τους ανθρώπους, λατρεύω την κόρη μου, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία προκατάληψη κατά των γυναικών. Ταυτόχρονα οφείλουμε όλοι να παρατηρήσουμε ότι ζούμε στην Ελλάδα. Δεν ζούμε στο Ριάντ, δεν ζούμε στη Σαουδική Αραβία, οι γυναίκες δεν φοράνε μπούρκες. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να δικαιολογήσω. Καταλαβαίνω, ένας άνθρωπος μπορεί ένα συγκεκριμένο συμβάν να το φέρει μέσα του ως ψυχικό τραύμα για πάρα πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, μου είναι πολύ δύσκολο να αναγνωρίσω τον δικαιολογητικό λόγο που μία από αυτές τις γυναίκες δεν πήγε εδώ και 20 και 25 χρόνια σε έναν εισαγγελέα, σε ένα αστυνομικό τμήμα. Κύριε Στεφανάκη, στον ίδιο τον Σπυρόπουλο, εφόσον καταγγέλει τον ίδιο. Παρακαλώ, επιστρέψτε μου να σας πω κάτι. Επειδή είμαι και εγώ γυναίκα και επειδή όλες αυτές τις ημέρες ακούσαμε πολλές καταγγελίες γυναικών, το βρίσκω λίγο άδικο το ερώτημα γιατί τώρα. Ίσως γιατί τώρα άνοιξαν τα στόματα και κάποιες γυναίκες νιώθουν ότι τώρα μπορούν να το πούνε. Γιατί μου είπατε ότι γιατί να μην πήγε κάποιος 20 χρόνια πριν. Ίσως γιατί 20 χρόνια πριν ήταν μια νεαρή ηθοποιός και νόμιζε ότι δεν θα μπορεί να δουλέψει. Καταρχάς το συμβάν αυτό, η συνεργασία του κ. Σπυρόπουλου με τις τρεις ηθοποιούς έπαυσε η πρώτη νεότητα. Ίσως τώρα όμως μπορούν να ανοίξουν τα στόματα. Ναι, είναι σε χρόνο. Ωραία, να ανοίξουν σήμερα τα στόματα. Συμφωνώ. Ο τρόπος επιλογής, πάμε στην αντιπεράοχθη, γιατί συνήθως η κοινή γνώμη βλέπει μόνο την καταγγελία. Δεν βλέπει ποτέ το φερόμενο δράστη. Ξεχάστε λίγο αυτό που συζητάμε. Πάμε στον Αλέξη Στεφανάκη. Μετά από 23 χρόνια γίνεται μια καταγγελία από μια νεαρή δικηγόρο ότι εγώ την, πώς είναι η ακριβής, έκανα πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι το εύρος είναι τεράστιο, τι ακριβώς είναι η πράξη γενετήσου χαρακτήρα, θα το δούμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, πώς ο Αλέξης Στεφανάκης, γιατί ταυτόχρονα με το καλό που γίνεται, το κίνημα MeToo έχει μια πολύ θετική πλευρά. Οι γυναίκες βγαίνουν μπροστά, οι γυναίκες μιλάνε, οι γυναίκες δεν πρέπει να ανέχονται καμιά μορφή βία, καταπίεση, καμιά μορφή προσβολής, εξευτελισμού, σε όλα αυτά, όχι με ναι, με τα δύο χέρια μου. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να μπορεί και ο καταγγέλων να προστατεύεται. Όταν γι' αυτό γίνεται και μέσω είσαστε Instagram, σήμερα μαζί μας για να μας δικηγόρος. Πείτε την άποψή του. Ναι. Καταρχάς να διευκρινίσουμε κάτι. Επειδή στην ανακοίνωσή σας κάνετε λόγο για προσβολή. Είπατε αν προσέβαλε κάποιον, τον έκανε να αισθανθεί άβολα, ότι λυπάται ειλικρινά. Άρα, τι σας είπε όταν επικοινώνησε μαζί σας? Δηλαδή, δεν καταλάβαινε καν για ποια, σε ποια περιστατικά αναφέρονταν? Ότι σε περίπτωση που δύο άνθρωποι αντιληφθήκαν διαφορετικά το ίδιο συμβάν και αυτό του δημιούργησε ένα τραύμα το οποίο το κουβαλούσε μέσα του με μορφή της εσωτερικής πληγής για 27 χρόνια και εγώ δεν το κατάλαβα ότι με την πράξη δεν μου του δημιούργησε τέτοιο πράγμα, πραγματικά λυπάμαι. Δεν κατάλαβε καν σε ποια περιστατικά αναφέρονταν. Προσέξτε, είναι επειδή. Όχι, ακούστε. Να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, όταν επικοινώνησε μαζί σας, κύριε Στεφανάκη, όταν επικοινώνησε μαζί σας, ή έπεσε από τα σύννεφα, σας είπε ότι δεν καταλαβαίνω καν σε τι αναφέρονται, τι ήταν αυτό που σας είπε? Εγώ. Ακούστε, θέλω να σας πω. Ναι, είναι αυτό το κομμάτι. Αλλά θέλω να σας πω κάτι άλλο. Από το ίδιο σας το ρεπορτάζ, τι λέτε? Ότι δεν έβγαινα τόσο καιρό να το πω, διότι ήταν ο λόγος μου εναντίον του λόγου του άλλου. Πείτε μου ειλικρινά, εγώ σαν Αλέξη Στεφανάκης,
επειδή στο δωμάτιο δεν ήμουν μέσα, στην πρόβα δεν ήμουν μέσα, στο πεζοδρόμιο δεν ήμουν μέσα, οπουδήποτε μπορούν να γίνουν τέτοιου είδους περιστατικά, πείτε μου εγώ σαν Αλέξη Στεφανάκης, όταν μια καταγγελία είναι μετά από πάνω από 20 χρόνια, τι μπορούμε στα αλήθεια να διερευνήσουμε. Πείτε μου, ειλικρινά, το αδίκημα έχει παραγραφεί, είναι σαφές. Γι' αυτό πείτε λοιπόν μου, αφού θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν την πλευρά του εντολέα σας. Ναι. Τι είναι αυτό το οποίο σας είπε όταν επικοινώνησε μαζί σας. Σας είπε ότι δεν καταλαβαίνω καν σε τι αναφέρονται, δεν έχω καμία σχέση. Τι σας είπε όταν σας πήρε τηλέφωνο. Ναι, η πλευρά του Κώστα είναι κατηγορηματικά αυτή. Ότι δεν έχει ιδέα αλλά για ποιο πράγμα μιλάνε. Τονίζει η ανακοίνωση ή ναι. Όπως τονίζει η ανακοίνωση. Ναι, ακούστε να δείτε, θεωρώ. Δεν ξέρω, τουλάχιστον αυτή είναι και η προσωπική μου εικόνα που αφορά το συγκεκριμένο ηθοποιό. Γιατί τον γνωρίζω εδώ και περίπου 30 χρόνια. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσαν. Στον καλλιτεχνικό χώρο κινούνται και οι καταγγέλουσες και ο καταγγελόμενος. Δεν εδώ πέρα, επίσης θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Δεν είχε είμαι στο μυαλό για αυτή του την ιστορία, ούτε κάποιες γιατί πράξεις. Η υπόθεση, αφήστε με μόνο κύριε Παναγαπόλου να ολοκληρώσω αυτό, γιατί έχει σημασία. Λοιπόν, εδώ πέρα, γιατί δεν έχω υπόθεση στα χέρια μου, γιατί δεν υπάρχει υπόθεση. Υπάρχει μια περίεργη τηλεδικία. Δεν είναι για να ξύσω πληγές. Είμαι για να μπορέσω να τις... όταν δεν έχουμε ποινική δικαιοσύνη, τι έχουμε ακριβώς. Συζητάμε αλλά το ζήτημα, δεν κάνουμε κάποια δίκη εδώ. Η συνεισφορά μου. Ναι, αλλά βλέπετε... Κάποιες σοβαρότατες καταγγελίες. Γιατί τελικά οι άλλοι σοβαρότατες καταγγελίες. Πώς αμήνεται ο καταγγελόμενος. Μέσω του δικηγόρου, το οποίο είσαστε εμένα σήμερα μαζί μας. Εμένα η συνεισφορά μου... Μέσω του δικηγόρου του λοιπόν θέλει να πει το πιο σημαντικό από όλα αυτά. Δεν είμαι εδώ για να ξύσω πληγές. Είμαι για να προσπαθήσω να τις επουλώσω. Να προσπαθήσω, δεν υπάρχει τίποτα πιο ευεργετικό, διότι αισθάνομαι ότι είναι εκτονοτικό για κάποιους ανθρώπους να βγάλουν το τραύμα τους. Και να προσπαθήσω με κάθε τρόπο αυτό το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια, όταν δύο άνθρωποι αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο ότι είναι αυτή η πραγματικότητα, να μπορέσουν να συνεννοηθούν και να το λύσουν. Δεν είναι ο τρόπος αυτός σε ένα κράτος δικαίου με μια ανάρτηση στο Instagram. Διότι την επόμενη μέρα ο καταγγελόμενος έχει καταστραφεί η ζωή του. Και αυτό μαζί κάνει, με όλα τα καλά του μυτού πρέπει κάποιος... να τα δούμε. Αντιλαμβάνομαι με την ευκαιρία λοιπόν όλα αυτά που γίνονται σήμερα, κατά προτρέπω πρώτος τις γυναίκες και πρώτη την κόρη μου, εάν ποτέ υποστούν οποιαδήποτε μορφή προσβολής, σεξουαλικού υπονοημένου, οποιαδήποτε σκληρονομίας, οποιαδήποτε λεκτικής εξύβρισης, οτιδήποτε, να πάνε να το καταγγείλουν. Οι καιροί έχουν αλλάξει. Δεν είμαστε. Οι καιροί όμως τώρα έχουν αλλάξει, κύριε Στεφανάκη, πριν 20 χρόνια που λένε ότι έγινε κύριε αυτό, ήταν δεν διαφορετική. Το αυτό. Πριν 20 χρόνια, με συγχωρείτε, δεν το δέχομαι αυτό. Ότι στην Ελλάδα ζούσαμε ένα περίεργο καθεστώς Σαουδικής Αραβίας. Μπορώ να δεχτώ ότι πράγματι υπάρχουν θέματα στον εργασιακό τομέα. Μπορώ να δεχτώ τα πάντα, αλλά ότι η Ελλάδα ξαφνικά το 2020 έγινε μια δυτικοευρωπαϊκή χώρα και μέχρι τότε ζούσαμε με μπούρκες στο Ριάντ, απλά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είναι έτσι. Απλά ενοχλεί, όταν κάποιος ξεκινάει να καταγγέλει κάτι, όλη δεν είναι επιχείρημα συμπαράσταση... σχόλους. Κύριε Στεφανάκη, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Να δώσει ένα επιχείρημα σχόλους, αλλά μαζί... Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε και να ξεχνάτε εσείς, γιατί πλέον μιλάμε για τηλεδικίες, το τεκμήριο αθωότητας του καταγγελόμενου. Το ξεχνά, επειδή το είπατε αυτό κάτι τελευταίο, να σας ρωτήσω, κύριος Κιμούλης, θα κινηθεί νομικά. Εσείς προτίθεστε να κάνετε κάτι ανάλογο? Όπως σας είπα, εγώ είμαι για να επουλώσω την πληγή, μάλιστα, όχι να την ξύσω. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Στεφανάκη, για την παρουσίαση στο δελτίο μας.